μορφώσεις των χώρων βάσει των πρωτοκόλων ασφαλείας και υγείας που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας. Πυρετωδώς εργάζονται Υπουργείο Παιδείας και Διευθύνσεις των Σχολείων για την επιστροφή των τελειόφοιτων μαθητών της Τρίτης Λυκείου στα σχολεία τη Δευτέρα, μετά από σχεδόν δύο μήνες περιορισμού. Η επιστροφή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχήματα για την χαλάρωση των μέτρων. Εδώ και ημέρες στα σχολεία μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης διεξάγονται εργασίες για να διαμορφωθούν οι κατάλληλες υποδομές, τόσο στις αίθουσες αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους των σχολείων, έτσι ώστε την ερχόμενη Δευτέρα όλα να είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τους πρώτους μαθητές. Έχουμε προετοιμάσει τις αίθουσές μας, τις σήμανσεις, έχουμε αντισηπτικά. Η κάμερα του ΩΜΕΓΑ βρέθηκε στην Τεχνική Σχολή Μακαρίου του Τρίτου, καταγράφοντας τις διαμορφώσεις των χώρων βάσει των πρωτοκόλων που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν οι σημάνσεις για την απόσταση των 2 μέτρων. Υπάρχει reception, στο οποίο θα καταγράφει κάτω τα στοιχεία του, θα υπάρχει φύλακας εδώ. Πάντοτε θα ζητούμε να φορούν μάσκες και γάνκια όσοι έρχονται στον χώρο του σχολείου. Μια ομάδα εκπαιδευτικών που θα τα καλωσορίζει στο σχολείο και θα τους ζητά να προχωρήσουν αμέσως στις αίθουσες που έχουν καθοριστεί από προηγουμένως και τα παιδιά θα τις ξέρουν με μήνυμα από σήμερα. Ειδικές συστάσεις δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και συνιστούν αυστηρή τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης από τους μαθητές και τους καθηγητές. Είναι προκαθορισμένες οι θέσεις, κάθε μαθητής στη θέση του. Κάθε φορά που θα έχει μάθημα, θα κάθεται πάντα ακριβώς στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, οι αίθουσες μας θα είναι πάντοτε αεριζόμενες, όπως βλέπετε. Και η απόσταση. Η απόσταση τους είναι στα 2 μέτρα. Οι μαθητές κάθονται διαγώνια. Θα μπαίνουν καταρχήν 2-2 στις τουαλέτες. Θα υπάρχει εφημερεύον έξω από τις τουαλέτες για να βεβαιωθούμε ότι κρατούν τις αποστάσεις. Έχουμε βάλει σημάσεις σε όλα τα παγκάκια που καθούνται οι μαθητές. Δηλαδή εδώ πόσα άτομα κάθονται? Εδώ 2 άτομα. Ένα στη μία άκρα και άλλο στην άλλη άκρη. Όσον αφορά την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων και ειδικά σε χώρους διδασκαλίας, θα είναι συνεχής. Τα μέτρα τα πήραμε όλα. Καθαρίζουμε στους οπτικά, βάλουμε τα φάρμακα μας όλα τα απαραίτητα, έχουμε τα. Σε κάθε σχολείο έχει συσταθεί ομάδα διαχείρισης κρίσης, ενώ έχει διαμορφωθεί αίθουσα σε χώρο απομόνωσης, εάν παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα εντός του σχολείου. Εδώ γίνεται διάγνωση του περιστατικού και αν και εφόσον χρειαστεί, υπάρχει μέσα ειδικό κρεβάτι, στο οποίο θα βάλουμε τον μαθητή ή τον εκπαιδευτικό που έχει αδιαθεσία. Θα το βάλουμε πάνω στο κρεβατάκι και θα κάνουμε ό,τι προνοείται βάσει πρωτοκόλλου. Την ίδια ώρα για διασφάλιση της υγείας στα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν χωρίς κυλικία. Θα δοθούν οδηγίες στα παιδιά να φέρνουν την μπουκάλα τους, το φαγητό τους, το οποίο δεν πρέπει να είναι επικίνδυνο να χαλάσει, διότι θα μπούμε και στο καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρκάτζη, στα σχολεία δεν θα διεξάγεται θερμομέτρηση κατά την είσοδο, αλλά μόνο εάν κριθεί αναγκαίο, και προέτρεψε τους γονείς να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα παιδιά τους εάν παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα.